Καλώς ήλθατε σε ακόμη ένα βιντεάκι. Ελπίζω να είστε καλά. Τώρα είμαστε στο αυτοκίνητο και θα πάμε μία βόλτα στο Lidl για να ψωνίσουμε φυσικά. Οπότε θα έχουμε και ένα supermarket haul στη συνέχεια. Γι' αυτό, αν σας αρέσουν τα supermarket, μείνε συντονισμένοι και συντονισμένος. Προς το παρόν, πάρα πολύ κόσμο σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Αν και είναι καθημερινή, δεν είναι Σαββατοκύριακο. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Ευθεία. Έλεος. Και πάμε να κάνουμε ένα σούπερ μάρκετ χολ. Αλίμονο έχω μαζί και το σύζυγο. Πού πάω εγώ χωρίς αυτόν? Τέλος πάντων, ψώνησε, θα φύγει ταξίδι. Μαζί και ψώνησε. Και δεν μπορούμε. Λοιπόν, θα φύγει ταξίδι και ψώνησε και εκείνος, ας πούμε, κάτι τέτοια ψώνησε. Από 2-3 συσκευασίες, δεν στα δείχνω τώρα όλα. Και μασουλάει εκεί οδηγώντας την ταλίκα. Τέτοια, πώς το λένε, τσαν φιστίκι, φιστίκια υγιεινής, τέτοια, μασουλάκι, είναι πολύ χορταστικά αυτά, τον χορταίνουν πάρα πολύ. Αυτά, αυτά τι είναι ρε Γιάννη? Εσύ τα πήρες. Κάσιος με ξηρή καρπή, πολύ κιόλας. Αλμυρά. Πήρε και αυτά εδώ. Από κάμποσες συσκευασίες πήρε. Επίσης πήρε αυτά εδώ. Τουλούμπα. Και ροκ. Στο τρώει ο μπαμπάς. Εδώ. Τουλούμπες. Εδώ. Πήρε. Πήραμε νούντλες. Τα παιδιά με κοτόπουλο. Πήρε μαστίχες, τσίχλες, μαστίχες. Ό,τι τώρα είναι βράδυ. Πήρε, δεν σε είπα εγώ, κουρασανάκια. Πήραμε και για τα παιδιά, αρκετά πήραμε και από αυτά. Να λεπτό να πατήσω το τηλέφωνο και επανέρχομαι. Λοιπόν, επανήλθα και είχαμε μαζί μας και τον μικρό. Καπρίς πήρε το κουτσικό μου, ένα νεσκαφέ για μένα. Επίσης για την ταλίκα και φτεδάκια. Φασόλια. Κάπου έχει και σαρδέλες. Επίσης τέτοια. Οι οδηγοί, όσοι έχετε άντρες οδηγούς, τέτοιες βλακίες τρώνε. Έτσι δεν είναι, αγοράκι μου? Έτσι είναι, κορίτσι. Μπράβο τα αγόρι μου. Έτσι να πίνουν και αυτά. Τους πήραμε παγωτά. Αυτά. Και αυτές τις γρανίτες. Πέταξε τα δεδομένα μου. Τσάι, γιατί ακόμη και αν είναι και καλοκαίρι, εμένα ο άντρας μου πίνει τσάι. Το έχετε δει σαν άνθρωπο αυτό? Καλοκαιριάτικο. Δεν το θέλει κρύο, το ξέρω που γίνεται κρύο. Κοιτάξτε πίσω, εκεί τα βάζω μέχρι να τα τακτοποιήσει. Να τα βάλει σε μια τσάντα. Σφουγγαράκια. Σοκολατάκια. Αυτά εδώ τα σοκολατάκια. Αυτά εδώ. Μ' αρέσουν. Τα κουλουράκια, βάλτε τα πίσω καλέ. Ναι, εδώ είναι καλό. Συνεχίζουμε με πανάκια τέτοια. Μπέικον. Μία συσκευασία, κεφαλοτήρι, γραβιέρα. Τριμμένη. Γκούντα. Σε φέτες, γκούντα. Αυτό το σαλάμι που το τρώει σύζυγος, θα το πάρει μαζί του λογικά. Αυτό εδώ. Μία ρώσικη που αρέσει στο σύζυγο, πήρε. Γαλοπούλα. Αχ, Παναγία μου. Γαλοπούλα καπνιστή. Πήρα και εγώ αυτές εδώ. Εγώ δεν πίνω γενικά, άμα θα πιω λίγο, γίνομαι φωτιά.
άμα θα πιω λίγο. Φουντώνω, δεν αισθάνομαι καλά. Και πήρα αυτές εδώ που είναι με το λεμόνι και είναι... που δεν έχουν αλκοόλ, τέλος πάντων. Αυτές. Δύο τέτοια χαρτιά, ένα εγώ, ένα ο σύζυγος. Και είχε σε προσφορά και αυτά εδώ τα Άζαξ. Που πήρα δύο, ένα 80 κάτι. Και πήραμε. Πήραμε δύο πεπονάκια. Ένα καρπούζι. Και νεράκια μικρά, τα οποία θα τα βάλω ευθύς αμέσως μέσα. Και βρήκα για την κόρη μου μακό σοτσάκι medium. 6 ευρώ τα είχε το ένα, τις πήρα δύο. Είχε τζινάκι, τζινάκι τις πήρα την άλλη φορά που σας είχα δείξει μέσα σε ένα vlog. Τώρα τη βρήκα. Αυτό εδώ είναι μακό πολύ ωραίο. Και εδώ έχει αυτό εδώ το ανοιγματάκι, ξέρετε. Ένα της πήρα τέτοιο, μαύρο, και ένα γκρι. Εδώ και λίγο φαρδούλικα να είναι, δεν πειράζει. Και ο σύζυγος βρήκε και εκείνος, γκρι με μπλε. Έτσι είναι και του σύζυγου, έχει πίσω και τσεπούλα. Πολύ ωραίο και αυτό είναι. Μακουδάκι είναι. Τέλεια. Έτσι είναι κάπως. Και εκείνος. Αυτά. Αυτά λοιπόν ήταν τα ψώνια του 15ήμερου. Να είναι καλά ο άντρας μου, να τον έχει ο Θεός καλά να δουλεύει και να τα ψωνίσουμε, γιατί παιδιά ξέρετε, άσε που έχει ακριβήνει και όλη φάση, αλλά και όταν έχεις και παιδιά και όταν δουλεύεις τέτοια δουλειά πρέπει να παίρνεις και μαζί σου. Είναι αρκετά τα έξοδα, δεν είναι είσαι νταλικέρης και όλα καλά. Εντάξει, παίρνεις και κάποια πράγματα. Τις περισσότερες φορές δεν τα δείχνω, γιατί δεν τα ανεβάζουμε πάνω. Τα έχει κάποιος στο αυτοκίνητο και από εκεί τα παίρνει. Και εσύ ξοδεύεις και στο δρόμο, έτσι. Θα φας κανένα σάντουιτς, θα φας κανένα τυρόπιτα. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Να είναι γερός λοιπόν. Και να γεμίζει. Γεμίσαμε και αυτή τη φορά το ψυγείο μας και τα ντουλάπια μας. Αυτά θα τα πούμε αύριο, προς το παρόν. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρεστε. Καλώς τους μου. Τι κάνετε ρε παιδιά. Λίγες μέρες μετά από το σούπερ μάρκετ haul που σας έδειξα, μέσα σε αυτό το διάστημα, όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, έκανα ένα ταξίδι απρόσμενο και πήγα εκεί. Εντάξει, κούραση ήταν, αλλά και ευχαρίστηση μαζί. Γι' αυτό αν δεν με ακολουθάτε στο Instagram, ακολουθήστε, θα το έχω κάπου και εδώ. Σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα και θα φτιάξω και φτεδάκια. Έχω κάνει το κρεμμύδι. Σκόρδο δεν έβαλα, αλλά δεν πειράζει. Είναι αυτό τώρα που με έβγαλε εδώ η κάμερα. Τέλος πάντων, πώς περνάτε, σε τι φάση σας βρίσκω. Να κατεβάσω και την κάμερα. Ελπίζω να είστε καλά και εμείς είμαστε μια χαρά, όσο μπορούμε φυσικά. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνω, μάλλον με καμιά πατάτα βραστή, θα τα κάνω τα κεφτεδάκια με... Εχθές φάγαν τηγανιτές πατάτες, η αλήθεια είναι. Με ρύζι, μάλλον με ρύζι θα τα κάνω. Έτσι μπαμ μπαμ. Και τα βχώσω και αυτά εκεί στο φούρνο μέσα να ψηθούν. Τα κεφτεδάκια. Γιατί τώρα για τηγάνι δεν είναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τηγανιτά τα θέλουν περισσότερο. Άντε θα δω τι θα κάνω η έρμη μάνα. Να ευχαριστήσω τα παιδάκια μου. Τέλος πάντων, θα τα πλάσω τώρα και θα τα κάνω και μπαλίτσες. Για τα βάλω στο ψυγείο, γιατί έχω πίσω, έχω βάλει πλυντήριο, τελειώνει σε λίγο, και πίσω έχω να μαζέψω, οπότε κατεβάζω κάμερα και θα τα πούμε σε λιγάκι.
που λίγο έξω, γιατί χρειάζομαι από το σούπερ μάρκετ κάτι πράγματα. Παιδιά, έχει καύσωνα. Ήταν να πάμε μια θάλασσα. Αλλά δεν τα πήγαμε. Γιατί έξω λιώνεις. Πάω εδώ κοντά στο τρενταφύλλο να πάρω 2-3 πραγματάκια και έρχομαι και ίσως σας ανοίξω και live, αν μπορέσω. Γιατί η κουζίνα είναι, παιδιά, χάλια. Την έχω. Αυτά. Κλείνω και τα ξαναλέμε σε λιγάκι. Ο κόσμος τώρα άρχισε σιγά σιγά να βγαίνει. 6-8 η ώρα είναι. Πάρα πολύ ζέστη. Όλοι στα μπαλκόνια κάθονται. Μην σκάσει. Όλα τα αρκουρίσια μου δουλεύουν, παιδιά. Γκυρ. Δεν πήρα τίποτα από το τρενταφύλλο, πάνε για το Μάιλο. Σερβιέτες, αλεύρι και μια μερέντα. Και ένα αποσμητικό για τον Νίκο. Η μαμά λέει, μυρίζουν λέει μασχάλες, μου λέει. Μυρίζουν, μαμά λέει, μασχάλες, μου λέει, θα με πάρεις λέει κάτι. Εννοείται, ο γόρι μου, του λέω, εννοείται. Αυτά. Τα λέμε από το σπίτι. Λοιπόν, επόμενη μέρα με ένα μπουκάλι στο χέρι νερό, δεν υπάρχει αυτή η ζέστη, παιδιά. Σήμερα πιο πολύ ζέστη, κάθισε και υδρώνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, έφτασε η ώρα να κλείσουμε και αυτό το βιντεάκι. Ευχαριστώ που κάθισε ως το τέλος. Και αν έχεις φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο εδώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ σε αυτό το σημείο ήθελα να επισημάνω και ένα ερώτημά σας που μου λέτε, δύο κορίτσια, γιατί τώρα είναι εδώ σε μένα 12 και 4, θα μαγειρέψω, χθες σας έχω κάνει και ένα live, θα μαγειρέψω μακαρόνια με κιμά τελικά, θέλαν τα παιδάκια μου, και δημοσιεύθηκε το βίντεο της Πέμπτης, το δεύτερο μέρος του βαψίματος. Λοιπόν, και ήθελα να επισημάνω, ρε παιδί μου, και σαν Δέσποινα, το πώς λειτουργώ εγώ και το πώς σκέφτομαι και τα λοιπά. Λοιπόν, δύο κοπέλες μου γράψατε, γιατί ροζ σεντόνια στα αγόρια. Γιατί ροζ σεντόνια στα αγόρια. Λοιπόν, θα σε εξηγήσω αμέσως, αν και σου έχω γράψει και από κάτω. Από το σχολείο σου, γιατί ροζ σεντόνια στα αγόρια. Γιατί, πρώτον, αυτά έχω και με αυτά πορεύομαι, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου με ό,τι έχω, με αυτά να πορεύομαι, και αυτά τα χρήματα που θα έπαιρνα, τέλος πάντων, ένα ή δύο ζευγάρια έξτρα από αυτά τα σεντόνια που έχω, θα τα χρησιμοποιήσω αλλού που πιστεύω εγώ, να κλείσω μία άλλη τρύπα, να σου το πω έτσι λαϊκά. Δεύτερον, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, ας πούμε, το χρώμα των σεντονιών, το χρώμα των ρούχων. Δεν έχω τέτοια κολλήματα εγώ, ώστε να τα περάσω και στα παιδιά μου. Αυτά που έχω, με αυτά θα πορευτώ. Και στο κάτω-κάτω, δύο ζευγάρια είναι τα σεντόνια αυτά που είναι τα κοριτσίστικα, έτσι. Και επειδή δεν νομίζω να με παρακολουθεί συνέχεια, έχω έλλειψη χώρου, απλώς έτσι ασυναίσθητα την ώρα που... γιατί και άλλες φορές έχω βάλει. Δεν έγινε κάτι για μένα, έτσι. Άρπαξε το σεντόνι, τσακ τσακ τσακ, το έβαλα. Δεν νομίζω ότι κάνει τη διαφορά, δηλαδή επειδή είναι αγόρι και θα κοιμηθεί στο σεντόνι. Το σεντόνι θα το παντρευτεί, το σεντόνι θα του γεμίσει το μάτι, το σεντόνι, ξέρω εγώ, τι φταίει το σεντόνι, τι φταίει το χρώμα. Δεν έχω για κολλήματα. Επίσης, όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, μέχρι 1,5 χρονό που φοράνε αυτό το... από μέσα το ζυμπονάκι με... που τυλίγει όλο και το μπεμπελίνο και τα κουμπάκια,
φορούσαν κόκκινα, ροζ, τα αγόρια. Από τη Θοδώρα δηλαδή που είχα, από την κόρη μου. Τι έπρεπε να τα πετάξω, δηλαδή επειδή ήταν ροζ και κόκκινα. Αυτό θέλω να σας πω, ότι σαν άνθρωπος δεν έχω τέτοια κολλήματα με τα χρώματα και με τα αυτά. Γιατί και καταλαβαίνω που το πάτε, σε ποιο σημείο δηλαδή το πάτε. Ας πούμε, εγώ προσωπικά σαν Δέσποινα και μεθαύριο ένα από τα τρία παιδιά μου έρθουν και μου πούν «Μαμά, γιατί έτσι θέλω μεγαλώνοντας με τα παιδιά μου να έχω τέτοια οικειότητα ώστε ναι, είμαι η μαμά τους, αλλά παράλληλα να είμαι και οι φίλοι τους και να είναι άνετα μαζί μου, όπως και τώρα». Για διάφορα θέματα περί σεξουαλικός και περί το οτιδήποτε δηλαδή έχουν απορίες τα παιδιά μου, τα λέω όμα και δεν κρύβω, τα λέω έτσι όπως είναι και τις λέξεις, τα λέω και στα επιστημονικά όπως τα λένε, αλλά τα λέω και έτσι χυδαία όπως όλοι μας χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, ας πούμε, να το πω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ένα από τα τρία παιδιά μου λοιπόν ανέρθηκε και με πει «Μαμά, με ελκύει το ίδιο φίλο με μένα». Τι το κάνω εγώ το παιδί μου? Θα το αποκληρώσω? Τι θα το κάνω εγώ το παιδί μου? Θα το διώξω? Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Θα το στηρίξω, θα στηρίξω την αποφασή του. Δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει στο κρεβάτι του. Εμένα σαν μάνα που το μεγάλωσα, που το είχα 9 μήνες μες στην κοιλιά μου, που το μεγάλωσα και το έκανα παλικάρι και κοπέλα, εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά το παιδάκι μου, να είναι ευτυχισμένο και ό,τι δρόμο όποιο δρόμο θέλει να ακολουθήσει, εγώ θα το στηρίξω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Γι' αυτό δηλαδή δεν έχω τέτοιες προκαταλήψεις, πώς να το πω ρε παιδί μου, επειδή είναι ροζ το σεντόνι στο δωμάτιο. Και τι έγινε, δεν έγινε και κάτι, εντάξει, ένα σεντόνι είναι. Προσπαθώ στα παιδιά μου να μην δίνουν τέτοια κολλήματα. Και στο κάτω-κάτω, ο Νίκος, επειδή γενικά όλα τα παιδιά μου έχουν αδυναμία, αλλά αδυναμία, καταλάβατε, τα αγόρια είναι λίγο πιο περίπλοκα στο μεγάλωμά τους, στο πώς νιώθουν. Επειδή ο Νίκος είναι λίγο πιο μαμάκες, να το πω, που δεν μ' αρέσει και αυτό δεν μ' αρέσει, κοιμάτε μαζί μου. Εγώ κοιμάμαι στο σαλόνι, όσοι ξέρετε, λόγω έλλειψης χώρου. Και κοιμάται στον άλλον τον καναπέ. Λοιπόν, κοιμάται πάνω σε ένα ροζ ριχτάρι. Και τι έγινε, έγινε κάτι? Δεν έγινε κάτι. Αυτά. Επίσης, μία συγκεκριμένη κοπέλα μου είπε για που έχω τα ποτήρια, τα κρυστάλλινα, ας το πούμε, που έχω σε μεδάκια. Το δοκίμασα, κορίτσι μου, και χωρίς σεμεδάκια, αλλά δεν μου άρεσε, δεν έδειχνε μέσα τα ποτήρια που τα έχω πρίκα, στο πούμε, από τη μαμά μου, δεν τονίζονται δηλαδή, και εκεί μέσα έχω και πολύτιμα πράγματα συναισθηματικής αξίας, όπως οι μπομπονιέρες του παιδιών μου, κάτι από κάτι ταξίδια, κάτι μπομπονιέρες από αγαπημένα μου πρόσωπα που παντρεύτηκαν και τα λοιπά, κάποια αυτά που γεννήθηκαν τα παιδάκια μου, ο λόρος του και τα βραχιολάκια τους και τα τέτοια τους, οπότε θέλω έτσι να τονίσω, δηλαδή με το καρεδάκι τονίζονται και φαίνονται μέσα το τι έχουν. Πίστεψέ με ότι το είχα κάνει και χωρίς αυτό, και δεν ήταν ωραίο χωρίς τα σεμεδάκια και γι' αυτό το λόγο τα έχω. Τώρα μου είχες πει ότι να βάλω και εκρού ριχτάρια και εκρού κουρτίνες. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω κάποια αλλαγή στο σπίτι με τα υφάσματα και με τα λοιπά, αλλά δεν είναι της παρούσης, οπότε κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτά όλα σιγά σιγά, δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Και φυσικά και της κάθε νοικοκυράς είναι το γούστο όπως θέλει αυτή να το διακοσμήσει στο σπίτι της. Αυτά λοιπόν, σας έχω κουράσει, ήδη μιλάω 8 λεπτά και έχει βγει και μεγάλο το βίντεο. Μιλάω και σιγά σιγά γιατί κοιμάται τα γόρι μου, ο Νίκος. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθισες ως το τέλος και άκουσες και αυτά που είχα να πω, γιατί κακά τα ψέματα,
μαθαίνετε και περισσότερα πράγματα για μένα, όσοι έχετε απορίες, και με τα live που κάνω και ό,τι και ερωτήσεις να μου κάνετε, άμα θέλετε να σας κάνω και ένα Q&A, δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να μαζευτούν πολλές τις ερωτήσεις και εγώ θα τις απαντήσω. Γενικά είμαι ανοιχτή σε όλα, δεν έχω ούτε κόμπλεξ, ούτε το οτιδήποτε, και ειδικά τα κορίτσια που με παρακολουθείτε ανελιπώς, στα live μου έχουν μιλήσει και σε τηλέφωνα, με έχετε ακούσει να... Όχι να παραφέρομαι, να μιλάω έτσι πως μιλάω, ρε παιδί μου, και στην καθημερινότητά μου, ρε παιδί μου, μιας που είναι και ο σύζυγος εδώ. Τέλος πάντων, πολυλόγησα και πάλι. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βιντεάκι. Αμέτρητα. Ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνετε, ειλικρινά όμως.